καλά σου καιρός, το συζητήσαμε και με τη Βάλια την Μπούη, ειδικά στο Ηράκλειο, στο βόρειο τμήμα του νομού αυτή τη στιγμή, κυριαρχεί, καταγράφεται έντονη βροχόπτωση, καταιγίδα. Πάμε στον κύριο Λέκα, τον μετρολόγο, να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλους σας και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Επιδεινώνεται ο καιρό, σωστά? Ναι, ήταν αναμενόμενο και μάλιστα σε χειμερινό θα λέγαμε πρότυπο. Είναι η πρώτη ψυχρή εισβολή από μια παρατεταμένη περίοδο που είχαμε βαρομετρικά χαμηλά και μας εδώ μας ευνοούσαν κυρίως με νοτιάδες αλλά και βροχές για τα νότια. Τώρα αλλάζει αυτή η κατάσταση, τώρα πλέον έχουμε εισβολές από τα βόρεια, κάτι που συνηθίζεται και στην περίοδο αυτή. Και οι εισβολές αυτές συνοδεύονται από πολύ ψυχρές αέριες μάζες, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και τους βόρειους ανέμους, οι οποίοι δεν έχουν ενισχυθεί ακόμα. Είναι το έτερο δυναμικό στοιχείο που περιμένουμε για να δούμε μια μεγαλύτερη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί μας. Περισσότερο στα βόρεια, θα έχουμε και τις βροχές στα νότια φυσικά, αλλά θα δούμε και την πτώση της θερμοκρασίας ακόμα πιο αισθητή, ιδιαίτερα από αύριο, γιατί αύριο κορυφώνονται τα φαινόμενα, και φυσικά και κάποια χιόνια στις ορεινές ζώνες. Μάλιστα. Είναι αυτά τα χιόνια τα οποία τα περιμένουν οι περισσότεροι, αλήθεια είναι, στις ορεινές ζώνες. Δηλαδή κάποια παραδείγματα, ναι, περιοχών. Κοιτάξτε, είναι το πρώτο κύμα. Και αυτό το πρώτο κύμα, όπως σας είπα, ήδη έχει ξεκινήσει από το πρωί ουσιαστικά με την ψυχρή μάζα. Τώρα περιμένουμε το βόρειο ρεύμα. Το βόρειο ρεύμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή την ώρα επηρεάζει το βόρειο έως και το κεντρικό Αιγαίο. Κατέρχεται και νοτιότερα. Μόλις αυτό το βόρειο ρεύμα ενισχυθεί περισσότερο, θα δούμε τα φαινόμενα να ενισχύονται και προς τη νύχτα, το πρωί της Τετάρτης και όλη τη μέρα της Τετάρτης, τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται πολύ περισσότερο σε βόρειες περιοχές, αλλά και για τα νότια φυσικά. Στις ορεινές τώρα ζώνες, ας το πούμε με κάποια υψόμετρα 1000 μέτρα και πάνω, θα έχουμε κάποια χιονόπτωση, αλλά η χιονόστρωση, δηλαδή το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα αυτής της χιονόπτωσης, θα είναι πιο σημαντικό σε μεγάλα ύψη, δηλαδή πάνω από τα 1500 μέτρα περίπου. Μάλιστα. Στα χαμηλότερα τώρα, μεταξύ 1000 και πάνω, θα έχω μια χιονόστρωση, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προς το παρόν ιδιαίτερα προβλήματα. Τι κρατάμε συμπερασματικά? Συνεχίζονται οι καιρικές συνθήκες και επιδείνωση και αύριο, και αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη? Ναι, ναι. Θα είναι σε συνέχεια λοιπόν αύριο που κορυφώνονται. Ναι. Θα έχουμε και πολύ ισχυρούς βοριάδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι στα 5 με 6, τοπικά στα Πελάγη και στα Νότια και πάνω από τα 7 με 8 μποφόρ, σαν μέγιστες εντάσεις. Ναι. Και η θερμοκρασία φυσικά ήδη ακολουθεί πτωτική πορεία. Τώρα στο Ηράκλειο είναι περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου και θα πέσει και άλλο. Και αύριο θα δούμε μια διακύμαση των θερμοκρασιών, οι οποίες θα είναι γύρω στους 9 με 10 βαθμούς Κελσίου ελάχιστες στα νότια και σε παράκτιες περιοχές και μέχρι τους 13 με 14 μέγιστες τιμές. Θέλει προσοχή αυριανή μέρα, κατά τόπους οι βροχές μπορεί να έχουν κάποια ένταση, δεν είναι ακραία, φυσικά δεν έχουμε δυναμικά αίτια ακρότητας, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση ευνοούνται καταιγιστής. Σημαντικό αυτό, να μην υπάρξουν διαμερικά φαινόμενα. Μάλιστα, κύριε Λέκα, ακριβώς. Θέλει προσοχή. Να πω όμως, επιτρέψτε μου κύριε Παγιωτόπουλε, ότι αυτό είναι το πρώτο κύμα. Θα δούμε μία ύφεση του καιρού και μία βελτίωση λίγο προς την Παρασκευή. Το δεύτερο κύμα όμως που έρχεται, το οποίο ξεκινάει από την Παρασκευή το μεσημέρι και για το Σαββατοκύριακο, είναι πιο έντονο και βλέπουμε εκεί, πέραν των βροχοπτώσεων, των βοριάδων και την πτώση της θερμοκρασίας εκ νέου, τα χιόνια να είναι λίγο πιο σημαντικά και σε χιονόστρωση και φυσικά και σε ύψη τα οποία θα εκτιμήσουμε στα επόμενα προγνωστικά σε τι ύψη θα δούμε τα χιόνια. Μάλιστα. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Οπότε μπορεί να έρθουμε τη Δευτέρα εδώ και να δούμε χιόνι σε αρκετές περιοχές πιο κάτω από τα ορεινά. Το ευτύχημα να έρθουμε, μην αποκλειστούμε. Να, αυτό. Δεν νομίζω να χιονίσει τόσο πολύ και σε παράκτιες περιοχές. Λοιπόν,